Εσύ πόσα χρήματα κερδίζεις? Ασχολείστε με το δικτυακό marketing, με το MLM και προτείνετε σε κάποιον την επιχειρηματική σας ευκαιρία, αλλά επειδή ακόμα δεν έχετε τα αποτελέσματα που θα θέλατε, τρέμετε στην ιδέα αν σας κάνουν αυτήν την ερώτηση? Τρέμετε στην ιδέα να σας ρωτήσουν εσύ πόσα χρήματα κερδίζεις? Δείτε στο σημερινό βίντεο ποια είναι η δική μου θέση γύρω από όλο αυτό και πώς απαντώ όταν κάποιος μου κάνει αυτή την ερώτηση. Ή τέλος πάντων πώς απαντούσε, γιατί πλέον δεν μου την κάνουν αυτή την ερώτηση. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας το κόκκινο κουμπί για να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr / blog, θα βρείτε το link στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται όταν κάποιος μας ρωτάει «Εσύ πόσα χρήματα κερδίζεις?». Καταρχήν θέλω να σας ενημερώσω ότι οι υποψήφοι δεν συνηθίζουν να ρωτάνε πόσα χρήματα βγάζεις, πόσα χρήματα κερδίζεις εσύ. Εκτός κι αν το προκαλέσουμε εμείς. Δεν είναι δηλαδή μια αντίρρηση, μια ερώτηση που γίνεται συνήθως. Και προσπαθήστε να βάλετε τον εαυτό σας σε μια εποχή πριν ασχοληθείτε με το δικτυακό marketing ή σκεφτείτε τη ζωή σας εκτός του δικτυακού marketing. Η ερώτηση πόσα χρήματα βγάζεις, πόσα χρήματα κερδίζεις, δεν υπήρχε καν, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση. Και δεν με ρωτούσαν, αλλά και εγώ δεν ένιωθα άνετα να ρωτήσω κάποιον φίλο ή κάποιον που μόλις το γνώρισα πόσα χρήματα κερδίζει από την εργασία του. Απλά δεν είναι μια ερώτηση η οποία συνηθίζεται. Αυτή την ερώτηση μας την κάνουν είτε υποψήφοι οι οποίοι ήδη ασχολούνται με το δικτυακό marketing και έχουν περίπου μία ιδέα για το τι συζητάμε, ή όταν το προκαλούμε εμείς με αυτά που λέμε. Όταν παρουσιάζετε την ευκαιρία σας, αν ακόμα δεν κερδίζετε όσα χρήματα θα θέλατε, ίσως να μην είναι καλή ιδέα να αναφέρετε το τι χρήματα κερδίζει ο αναδοχός σας. Για παράδειγμα, αν μου λέγατε «Ο αναδοχός μου εμένα κερδίζει τόσα ευρώ», θα σας ρωτούσα «Ωραία, εσύ πόσα χρήματα κερδίζεις?». Γιατί να προκαλέσετε μια τέτοια ερώτηση? Επίσης, το ότι ένας ή μερικοί κερδίζουν χρήματα ή κερδίζουν αυτά τα χρήματα δεν είναι εγγύηση ούτε καν ένδειξη όταν θα κερδίσει και ο υποψήφιός σας. Και μάλιστα, μια δεύτερη ερώτηση που θα σας έκανα είναι η εξής. Πόσα άλλα άτομα στην ομάδα του αναδόχου σου κερδίζουν όσα χρήματα κερδίζει ο αναδοχός σου? Οπότε καλύτερα ας μην προκαλούμε τέτοιες ερωτήσεις, δεν συμφωνείτε? Το ζητούμενο δεν είναι πόσα χρήματα κερδίζουμε εμείς ή ο αναδοχός μας ή να υποσχόμαστε εισοδήματα ή κάτι τέτοιο, αλλά να βλέπουμε τι στόχους έχει ο υποψήφιος και πώς μπορεί με το πλάνο μας να τους πετύχει. Εκεί χρειάζεται να επικεντρωθεί η συζήτησή μας και όχι στα χρήματα που κερδίζουμε εμείς ή κάποιος άλλος στην εταιρεία μας ή στην ομάδα μας. Σε σχόλιο που έγινε σε μια ομάδα που έχω στο Facebook, αναφέρθηκε το εξής. Εάν όμως με ρωτήσουν, πόσα χρήματα βγάζεις εσύ, και εγώ είμαι καινούργιος στην εταιρεία που συνεργάζομαι τώρα, τι μπορώ να απαντήσω? Όπως είπα, καταρχήν φροντίζω να μην προκαλώ αυτή την ερώτηση, ωστόσο, αν κάποιος με ρωτήσει το πόσα χρήματα κερδίζω, η απάντηση που δίνω τα τελευταία χρόνια είναι πάντα η ίδια. Το πόσα χρήματα κερδίζω είναι προσωπικό και δεν το μοιράζομαι με άλλους. Στη δουλειά μας υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν 100.000 ευρώ το μήνα και άνθρωποι που κερδίζουν 100 ευρώ το μήνα. Το θέμα όμως δεν είναι πόσα χρήματα κερδίζω εγώ ή κάποιος άλλος, αλλά το πόσα θέλεις να κερδίσεις εσύ. Πόσα χρήματα θα έπρεπε να κερδίζεις από αυτή τη δουλειά, ώστε να πεις ότι αξίζει να ασχοληθώ? Σημείωση. Να θυμάστε τον κανόνα. Όταν μας κάνουν μια ερώτηση, τι κάνουμε? Απαντάμε σύντομα και επανερχόμαστε με ερώτηση. Αυτό είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο μάθημα που είχαμε μιλήσει για το πώς να έχουμε τον έλεγχο κάθε συζήτησης. Κάτι άλλο σημαντικό. Το πόσα χρήματα κερδίζετε εσείς είναι άσχετο με τη συζήτηση. Δεν είναι ενδεικτικό της εταιρείας σας ή της ευκαιρίας σας, ούτε το τι μπορεί να πετύχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. Είναι ενδεικτικό της δικής σας δράσης. Κάποιοι μπορεί να σκέφτεστε ότι αν κερδίζω χιλιάδες ευρώ το μήνα, θα το λέω σε όλο τον κόσμο και θα γράφονται. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό δεν ισχύει. Όπως κάποιος μπορεί να μην γραφτεί, επειδή δεν έχετε μεγάλο αποτέλεσμα, επειδή δεν κερδίζετε πολλά χρήματα, έτσι μπορεί να μην γραφτεί επειδή έχετε μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί αν κερδίζετε 5, 10, 20.000 ευρώ το μήνα, νομίζετε ότι θα σας πιστέψουν? Δεν θα σας πιστεύουν καν. Ή δεν θα πιστεύουν ότι μπορούν οι ίδιοι να το κάνουν. Οπότε ακόμα και αν έχετε μεγάλο αποτέλεσμα, και αυτό μπορεί να είναι αποτρεπτικό για κάποιους. Έχω στην ομάδα μου άτομα που μπήκαν μετά από μένα και κερδίζουν περισσότερα χρήματα από μένα. Γιατί? Έκαναν περισσότερη δράση, είχαν μεγαλύτερους στόχους, έκαναν περισσότερες θυσίες και είχαν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί
και με το δικό σας υποψήφιο. Εσείς συναντάτε αυτή την ερώτηση? Αν ναι, πώς τη χειρίζεστε? Αφήστε ένα σχόλιο και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και πείστε ότι το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα. Σταματήστε να προκαλείτε αυτή την ερώτηση ή αν τη δεχτείτε, απαντήστε κατάλληλα. Είμαι ο Θοδωρής Σαραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Αν θέλεις να κάνουμε μια ανάλυση της επιχείρησής σου για 30 λεπτά, εντελώς δωρεάν, ή αν δεν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις έναν τρόπο να ξεκινήσεις κάτι δικό σου online, ή αν έχεις κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλεις να τον προωθήσεις πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free.